Θα πάω σήμερα στον καλό συνάδελφο δημοσιογραφικά αλλά και οικονομολόγο, τον Λεωνίδα το Βατικιώτη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για οικονομία. Όχι. Με αφορμή μία από τις πρώτες δημοσιογραφικές αποστολές που πήγε στην Ουκρανία, αλλά πήγε στην περιοχή, παρακαλώ πολύ, την ευρύτερη περιοχή, θα μας τα πει τώρα, του Ντομπάς, και πήγε εκεί που υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, οι ελληνόφωνοι, Μαριούπολη κτλ. Το θυμάστε? Γιατί αυτοί που έκλεγαν με δάκρυ και θα φτιάχναν σχολεία, η επίσημη ελληνική πολιτεία, τους είχε ξεχάσει. Και δεν το λέω εγώ, το είδε με τα μάτια του και το άκουσε ο ίδιος ο Βατικιώτης. Με αυτό όμως θα δούμε την άλλη μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή, με τις μεγάλες γεωπολιτικές συγκρούσεις. Η μία είναι η Μέση Ανατολή, ισοπεδώνεται και το νότιο κομμάτι της λωρίδας της Γάζας πια, και η άλλη είναι η Ουκρανία. Λεωνίδα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πριν από οτιδήποτε θέλω να μας πεις λίγο για αυτή την αποστολή, γιατί είναι μία από τις πρώτες που έφτασε στα σημεία αυτά, έτσι? Ναι, ακριβώς. Έχουν πάει και άλλοι συνάδελφοι, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά στην παρούσα φάση του πολέμου και στο σημείο που φτάσαμε εμείς, έχουν πάει πάρα πολύ λίγοι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, Γιώργο. Mm-hmm. Η αποστολή μας ξεκίνησε προφανώς από τη Μόσχα. Φτάσαμε οδικώς μέχρι το Ντονέτσκ, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλούς βαθμούς δυσκολίας εξαιτίας του πολέμου που γίνεται, και γι' αυτό το λόγο έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις. Ήταν σχεδόν ένα ταξίδι μισής ημέρας. Στο Ντονέτσκ μείναμε, εκεί περάσαμε τις περισσότερες ώρες και ημέρες μας, και φυσικά επισκεφτήκαμε και τα ελληνικά χωριά, τον Σαρτανά κυρίως δηλαδή, και τη Μαριούπολη, και άλλες περιοχές εκεί γύρω, όπως για παράδειγμα την Μικρή Γιάλτα, ένα μικρό χωριό που μπαίνοντας βλέπεις την κεντρική οδό να λέγεται Οδός των Ελλήνων. Όλα τα οι τίτλοι των μαγαζιών, άλλοι ήταν Όλυμπος, παρέπεμπαν όλοι οι τίτλοι σε ελληνικά μαγαζιά. Και είναι περιοχές που έχουν πάρα πολύ έντονα, συνήθιστα έντονο το ελληνικό αποτύπωμα. Και για όσους φυσικά δεν ξέρουν, πρέπει να διευκρινίσουμε πως η παρουσία των Ελλήνων εκεί στην περιοχή χρονολογείται από το 1780, όταν με διάταγμα της τσαρίνας της Ρωσίας, της Εκατερίνης, προσκλήθηκαν οι Έλληνες να κατοικήσουν σε εκείνες τις περιοχές προκειμένου να ενισχύσουν την οικονομία των νησιών, και όχι μόνο, γιατί από τους Έλληνες δεν περίμεναν μόνο την ενδυνάμωση του εμπορίου, της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων κτλ. Περίμεναν επίσης και την πνευματική προσφορά τους, δεδομένου ότι υπήρχαν Έλληνες που είχαν διαπρέψει ήδη στα γράμματα και στις τέχνες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ακόμα και το όνομα του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, μετά την απελευθέρωσή της, πήρε το όνομα ενός Έλληνα ζωγράφου εκείνης της εποχής. Θέλω να πω ότι συνολικά είναι μια περιοχή η οποία ανέκαθεν είχε μια δική της οικονομική ανάπτυξη. Mm-hmm. Στο πλαίσιο φυσικά της προστασίας που της προσέφερε η Ρωσία εδώ και 250 χρόνια, και μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η διασύνδεση, αυτή η συνεργασία είναι ορατή παντού, Γιώργο. Και δεν μιλάμε για 100-200 ελληνόφωνες, έτσι, είναι μεγάλος. Έτσι, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Βέβαια αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να υπάρχει μια ακριβή αποτύπωση, γιατί από την έναρξη του πολέμου και μετά έφυγαν πολλοί Έλληνες, οι οποίοι είτε εγκαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές, κυρίως όμως έφυγαν εκτός Ουκρανίας και Ρωσίας, περιμένοντας να τελειώσει ο πόλεμος για να επιστρέψουν. Ήδη έχουν αρχίσει να επιστρέφουν πολλοί ντόπιοι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ φυσικά και η τρομερή ανοικοδόμηση που γίνεται από τη μια άκρη της Μαριούπολης ως την άλλη. Περάσαμε αρκετές, πάρα πολλές ώρες στη Μαριούπολη, και πραγματικά αυτό που είδαμε ξεπερνάει κάθε φαντασία και περιγραφή. Μερικές τους εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27.000 εργάτες στη Μαριούπολη, οι οποίοι την ανοικοδομούν, προσπαθώντας από τη μια μεριά στα τραυματισμένα κτίρια να κάνουν τέτοιες επανορθώσεις που να μην φυγεί στο ελάχιστο ο χαρακτήρας τους, έτσι ώστε να παραμείνει ανέπαφη η ιστορική μορφή της πόλης,
Και από την άλλη μεριά, βέβαια, αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι έξω από την πόλη έχουν κατασκευαστεί και συνεχίζουν να κατασκευάζονται τεράστιες υπερσύγχρονες, πολύ μοντέρνες πολυκατοικίες για να στεγάσουν τους κατοίκους της Μαριούπολης, με παιδικές χαρές, σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμναστήρια, πάρκινγκ, χώρους άθλησης. Και φυσικά εκεί είναι που είδαμε και την ελληνική ταμπέλα, μπαίνοντας δηλαδή στην Μαριούπολη, βλέπει στα δεξιά να υπάρχει σε πινακίδα το όνομα της πόλης στα ρώσικα και αριστερά, που είναι μάλιστα πολύ πιο επιβλητική αυτή η πινακίδα, είναι γραμμένο το όνομα της πόλης στα ελληνικά. Α, μάλιστα. Το οποίο αποτελεί έναν φόρο τιμής, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, στον ελληνικό χαρακτήρα της Μαριούπολης και στο γεγονός ότι πάρα πολλοί κάτοικοι της Μαριούπολης ακόμα και σήμερα έχουν θέσεις εξουσίας, διαπρέπουν, είναι Έλληνες. Άρα με βάση αυτό που μου περιγράφεις, κάνοντας το διπορικό, που προφανώς θα μας πεις και άλλα μετά και για τον πόλεμο, αλλά κάνοντας το διπορικό, ο ελληνισμός εν ευρία έννοια είναι μια ζώσα πραγματικότητα της περιοχής. Η ελληνική πολιτεία, η οποία σας θυμίζω, όχι σε ένα Λεωνίδα, είπε και τόσα ακόμη και για τα σχολιά τα ελληνικά. Είχε υποσχεθεί για την ακρίβεια η ελληνική κυβέρνηση ότι θα έχτιζε στη Μαριούπολη ένα νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, το νοσοκομείο αυτό έχει χτιστεί, πρέπει να σου πω, είναι υπερσύγχρονο. Σπάνια συναντάς, τουλάχιστον απ' έξω όπως το είδαμε εμείς, τόσο μοντέρνο κτίσμα, τεράστιο σε μέγεθος, νοσοκομείο. Είναι ακριβώς πίσω από αυτή την ελληνική πινακίδα που γράφει Μαριούπολη στα ελληνικά. Η διαφορά όμως είναι ότι χτίστηκε από τη Ρωσία και δεν χτίστηκε από την κυβέρνηση. Το νοσοκομείο, από ό,τι μας έλεγαν, είναι πλήρως έτοιμο να λειτουργήσει. Ήταν θέμα λίγων εβδομάδων να ξεκινήσει τη λειτουργία του, έχοντας ήδη εξοπλιστεί και περιμένοντας τις ειδικότητες να μπουν μέσα. Και αυτό είναι ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό μόνο δείγμα της ελληνικής ασυνέπειας, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Άρα η ελληνική πολιτεία δεν είναι παρούσα? Αυτό το οποίο ακούσαμε κατ' επανάληψη, ναι, και από ανθρώπους μάλιστα που διοθετούσαν διαφορετική, πολύ διαφορετική στάση απέναντι στην σύγκρουση που μένεται στην περιοχή, είναι ότι από την Ελλάδα το μόνο που έχουν δει είναι αδιαφορία ή ταλαιπωρία. Η αδιαφορία εναλλάσσεται με τα καψόνια που τους κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και τι εννοούσαν? Καταρχήν είπαν πως όλα τα την προηγούμενη διετία σχεδόν, ένα-ενάμισο χρόνο τουλάχιστον, ένα χρόνο τουλάχιστον που διαρκούσε ο πόλεμος, από την ελληνική κυβέρνηση δεν είδαν ούτε ψωμί να φάνε ούτε νερό να πιούν. Να θυμίζουμε πως τα περισσότερα από αυτά τα χωριά είναι στην περιοχή του Ντονμπάς, εκεί δηλαδή που είχε γίνει δημοψήφισμα, Γιώργο, με τη συμμετοχή μάλιστα και παρατηρητών από πολλές χώρες και είχαν αποφασίσει την ανεξαρτητοποίησή τους από την Ουκρανία. Πότε συνέβη αυτό? Πλήνουν πια 10 χρόνια από το πραξικόπημα που έγινε στο Μεϊντάν, όταν ανατράπηκε ο δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης, πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Γιανουκόβιτς. Είχαμε το πραξικόπημα του Μεϊντάν και αμέσως μετά ξεκίνησε, ειδικά στην ανατολική, στην νότιο-ανατολική Ουκρανία, ένας αδήλωτος πόλεμος εναντίον των πάρα πολλών εθνικών μειονοτήτων που υπάρχουν, που υπήρχαν ανέκαθεν σε αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα να τους κάνουν τη ζωή αφόρητη από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σταματάει, για παράδειγμα, η Ουκρανική κυβέρνηση να τους στέλνει τους μισθούς και τις συντάξεις σε ανθρώπους που πλήρωναν κανονικότατα φόρους όμως στην Ουκρανία όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι το τάγμα Αζόφ να επιβάλλει τους δικούς του νόμους, έχοντας μετατραπεί σε ένα κράτος εν κράτη, προφανώς υπό την ανοχή, υπό την αιγίδα, υπό την στήριξη και την παρότρινση της κυβέρνησης του Κιέβου. Τι έκανε? Το πιο απλό, απαγορευόταν να μιλήσουν ρωσικά στις καθημερινές τους συναλλαγές, στα εμπορικά καταστήματα ή στο δημόσιο, ακόμη και στα σχολεία. Εφαρμόστηκαν μάλιστα πρακτικές οι οποίες έχουν καταχωρηθεί ως εθνοκάθαρση με τον πιο επίσημο τρόπο. Για παράδειγμα, μας έλεγε ένας ελληνικής καταγωγής τοπικός βουλευτής από τη Μελιτόπολη ότι
Εκεί οι περισσότερες οικογένειες είναι πολυεθνικές και πολυεθνικές, εννοώ το εξής. Ο ένας από την οικογένεια Αρμένιος, ο άλλος Ουκρανός, ο ένας Ρώσος, ο άλλος Έλληνας. Μέχρι και επί Σοβιετικής Ένωσης είχε βρεθεί και στη σημερινή Ρωσία φυσικά, υπάρχει ένας απίστευτος σεβασμός σε αυτές τις εθνικές ιδιαιτερότητες, γιατί αυτή ήταν η φύση της Σοβιετικής Ένωσης και η σημερινή Ρωσία έχει καταλάβει πως αν θέλει να έχει ειρήνη στο εσωτερικό της πρέπει να γίνονται σεβαστά, να αναγνωρίζονται όλα αυτά τα δικαιώματα, σε τι βαθμό. Σε βαθμό ακόμα και να τυπώνονται τα βιβλία των γλωσσών τους και να διδάσκονται στα σχολεία όποια γλώσσα δηλώνουν τα παιδιά, δηλαδή. Μισό λεπτό, θα σου κάνω ερώτηση παγίδα. Παγίδα, στο λέω ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή διδάσκονται και ουκρανικά σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Ναι, και γελάω για τον εξής λόγο, γιατί και ακριβώς την ίδια προβοκατόρικη ερώτηση κάναμε και εμείς ένα συνάδελφο, μάλιστα δημοσιογράφο, και του λέμε εντάξει, με το που έφυγαν όμως οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι δεν είναι τόσο σίγουρος ότι θα επέτρεψαν να ξαναμιληθεί ποτέ οι Ουκρανικοί. Και ο άνθρωπος γέλασε και μας ανέφερε ότι ο πεθερός του, που είχε ανέκαθεν ένα διδασκαλείο όπου δίδασκε και διέσωζε χορούς και τραγούδια της Ουκρανίας, τώρα συνεχίζει να το κάνει και δεν του λέει κανένα τίποτα και παίρνει μάλλον και κρατική επιδότηση. Σε όλη τη Ρωσία ήταν ένα από τα στοιχεία της εσωτερικής κοινωνικής συνοχής να υπάρχει σεβασμός στις διαφορετικές γλώσσες. Η Ουκρανία λοιπόν τι έκανε, όπως μας το περιέγραψε ένας Έλληνας βουλευτής από τη Μελιτόπολη, ποντιακής μάλιστα καταγωγής. Πήγαινε σε μια οικογένεια, για παράδειγμα, η οποία είχε ένα μέλος, το ζευγάρι, ο ένας ήταν Ουκρανός, η άλλη ήταν Ελληνίδα. Έσβηνε την ελληνική ηθαγένεια, την ελληνική προέλευση και έλεγε Ουκρανικό το ζευγάρι. Χρόνο με το χρόνο, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία έδειχναν ότι μειώνονταν όλες οι εθνότητες, κατά συνέπεια δεν υπήρχε κανένας λόγος να διδάσκονται τα ελληνικά, ή τα ρωσικά, ή τα αρμενικά. Γιατί παντού όπου υπήρχαν μικτές οικογένειες εξαφάνιζαν την μειονότητα που δεν ήθελαν, τη μία αρεστή, με αποτέλεσμα να πάβει τυπικά στα χαρτιά να υφίσταται και λόγος να διδάσκεται αυτή η γλώσσα. Ήταν μια από τις μεθόδους που είχε επιλέξει η Ουκρανία προκειμένου να καταπιέσει τις εθνότητες και μπορούμε να πούμε μάλιστα πως ήταν και η πιο ήπια, η πιο γραφειοκρατική. Γιατί υπήρχαν καθημερινά φαινόμενα ξυλοδαρμών, φυλακίσεων και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα το εξής περιστατικό μας διηγήθηκαν άνθρωποι που έχει επιβεβαιωθεί και με επίσημο τρόπο. Έξω από τη Μαριούπολη υπάρχει ακόμα και σήμερα υπάρχουν ταμπέλες που δείχνουν ότι σε 2 χιλιόμετρα βρίσκεται το αεροδρόμιο της πόλης. Το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί γιατί ναι μεν τα τελευταία 30 χρόνια σταμάτησε να λειτουργεί μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, όμως το 2014, το 2015 έγινε βάση του τάγματος Αζόφ, των Ναζί, του τάγματος Αζόφ. Πολύ γρήγορα αυτή η εγκατάσταση εξελίχθηκε σε ένα από τα χειρότερα κολαστήρια που έχουν υπάρξει επί ευρωπαϊκού εδάφους τις τελευταίες δεκαετίες, όλη τη μεταπολεμική Ευρώπη δηλαδή, όλη τη μεταπολεμική εποχή. Μας είπαν χαρακτηριστικά πως μόνο το 5% όσων φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν εκεί κατάφερε να βγει ζωντανό και αυτοί μάλιστα είναι με πάρα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, δεν θέλουν να μιλήσουν, γίνονται πράγματα γνωστά πάρα πολύ σοβαρά ανατριχιαστικά αλλά με το σταγονόμετρο και μάλιστα πάρα πολλά πράγματα λένε οι φυλακισμένοι, οι εχμάλωτοι των Ρώσων από το τάγμα Αζόφ, οι οποίοι προκειμένου να πάρουν μικρότερες ποινές έχουν αρχίσει ήδη και ομολογούν τι συνέβαινε σε αυτή τη φυλακή και είναι πράγματι συγκλονιστικά τα όσα περιγράφονται. Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη που επιφύλαζε η φιλοδυτική Ουκρανία απέναντι στις μειονότητες οι οποίες επέλεγαν να διατηρήσουν ένα πολιτιστικό, ιστορικό χαρακτήρα, όχι για λόγους πολιτικούς, απλά γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Μας έλεγαν δηλαδή ότι υπήρχαν εκεί χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μάθει να μιλάνε άλλη γλώσσα πέρα από τα ρωσικά. Οι γλώσσες τις οποίες μιλούσαν από την εθνότητα που προερχόνταν, ναι μεν τις διδασκόντουσαν τα παιδιά στο σχολείο, ναι μεν τις διατηρούσαν, αλλά μπορούμε όλοι μας να καταλάβουμε από
εμπειρία ότι ήταν σε μια φτύρουσα πορεία. Αυτά λοιπόν η πραγματικότητα που αντιμετώπιζαν και οι Έλληνες. Οι Έλληνες έπεσαν, δέχτηκαν διώξεις, δέχτηκαν βασανισμούς, δέχτηκαν διακριτική βάναυση μεταχείριση από την Ουκρανία χωρίς η ελληνική κυβέρνηση να κάνει το παραμικρό, γιατί είχε επιλέξει να είναι με το καθεστώς της Ουκρανίας που το ανεχόταν εκείνη την εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί και η Ελλάδα. Στη συνέχεια όταν ήρθε ο πόλεμος, λόγω αυτής ακριβώς της επιλογής, η ελληνική κυβέρνηση συνέχισε να στέκεται αδιάφορα, αμέτωχη απέναντι στα όσα υπέμεναν εκείνη την εποχή οι Έλληνες, με κορυφαίο την ανακοίνωση που έβγαλε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζοντας τη Ρωσία όταν βομβαρδίστηκε το χωριό Σαρτανάς, ενώ ήταν πασιφανές ότι αυτό το χωριό είχε βομβαρδιστεί από την Ουκρανία. Μισό λεπτό. Εδώ είχαμε Έλληνες ανταποκριτές που φύγαν από εδώ και πήγαν έξω από το Σαρτανά όταν ξέσπασε. Η εικόνα ήταν διαφορετική, ότι οι Ρώσοι βομβάρδισαν το χωριό. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε βγει και μία ομογενής εκπρόσωπος εκεί που κατηγορούσε τους Ρώσους. Τώρα εδώ μας δίνει άλλη εικόνα. Η πιθανότητα να βομβάρδισαν οι Ρώσοι το χωριό Σαρτανά και τον Ντονμπάς είναι ακριβώς η ίδια πιθανότητα που υπάρχει. Οι Κούρδοι που βομβαρδίζουν από τα εδάφη του Ιράκ την Τουρκία να βομβαρδίσουν τα κουρδικά χωριά της Τουρκίας. Πρέπει να αρχίσουμε να συνεννοιόμαστε. Εγώ περιγράφω μια αξία. Ακριβώς. Έχει μια αξία. Γιατί έχω κάποιους εδώ που λένε ότι τα βρίσκει όλα καλά ο κύριος Βατικιώτης. Ναι, υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά, παιδιά. Θέλω να την πω. Και στο φίλο το Σταύρο εδώ που στείλε το μήνυμα. Ο Λεωνίδας πήγε εκεί. Τα έχει δει. Έχει περπατήσει. Δεν είναι από τον καναπέ όπως είμαι εγώ από το στούντιο ή εσείς από την τηλεόραση, από τρία διεθνή πρακτορία που σας το έχω ξαναπεί που μοιράζουν το ίδιο υλικό. Οπότε έχει μία βαρύτητα αυτό που λέει, και επειδή ό,τι λέει και ό,τι υπογράφει δεν το κάνει αβασάνιστα, σας παρακαλώ πολύ να προσέξετε γι' αυτό και ρωτώ. Μπορούμε να συζητήσουμε, μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη για το αν η Ρωσία έπρεπε να επέμβει στην Ουκρανία, στον Ντονμπάς ή δεν έπρεπε να επέμβει. Το σημείο αφετηρίας όμως για οποιαδήποτε ρεαλιστική συζήτηση πρέπει να είναι ο εθνικός χαρακτήρας αυτών των περιοχών. Εάν αγνοήσουμε, εάν υποτιμήσουμε, βάλουμε σε δεύτερη μοίρα το γεγονός ότι αυτές εκεί οι περιοχές θεωρούσαν τον εαυτό τους ανέκαθεν κομμάτι της Ρωσίας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε γιατί έγιναν τα δημοψηφίσματα που ψήφισαν με μαζικό τρόπο οι άνθρωποι την ανεξαρτησία τους από την Ουκρανία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε προς τι τόσο μίσος, τόσο μένος της Ουκρανίας εναντίον αυτού του πληθυσμού, γιατί δεν έκαναν τα ίδια η Ουκρανία, το Κίεβο, στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, στο Λβόβ για παράδειγμα. Ούτε περισσότερο μπορούμε να εξηγήσουμε τη σημερινή νηνεμία, τη σημερινή ηρεμία που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Και επίσης, αν δεν πάρουμε υπόψη μας το χαρακτήρα αυτών των περιοχών, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το εξής πάρα πολύ απλό. Στον Ντονέτσκ ήμασταν με τον συνάδελφο Νίκο Μπαρδούνια, μέναμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, και δεν πέρναγε βράδυ, δεν πέρναγε 20 λεπτό που να μην ακουστούν οι ήχοι των βομβών. Οι βόμβες έπεφταν από την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν είχε κανένα λόγο να βομβαρδίσει μια περιοχή την οποία έχει ήδη απελευθερώσει. Μόλις λίγες ημέρες πριν φτάσουμε εμείς στον Ντονέτσκ, βομβαρδίστηκε η αγορά, η κεντρική αγορά του Ντονέτσκ από ουκρανικούς πυράβλους, δηλαδή πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών, που πιθανόν να έχει χρηματοδοτήσει και η Ελλάδα, γιατί προέρχονται και από το νατοϊκό οπλοστάσιο αυτοί οι πυράβλοι, και μάλιστα δεν ήταν απλά και μόνο καθαρά πολιτικός αυτός ο στόχος που βομβαρδίστηκε στο κέντρο, στην αγορά του Ντονέτσκ, αλλά οι Ουκρανοί κάνουν και κάτι με το οποίο τραβάνε τα μαλλιά τους ακόμα και έμπειροι στρατιωτικοί, ότι βομβαρδίζουν δεύτερη φορά το ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να σκοτώνονται πια διασώστες μέλη οικογενειών όσοι έχουν καταφέρει να διασωθούν από την πρώτη πυραυλική επίθεση. Καταλαβαίνουμε εδώ δηλαδή πως υπάρχει μία χρόνια ουσιαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στο λαό του Ντονμπάς και στην Ουκρανία. Σε αυτό το λαό του Ντονμπάς ήρθε η Ρωσία επεμβαίνοντας να σώσει, και μάλιστα να σας πω κάτι. Εμείς κατ' επανάληψη ακούσαμε
να μας λένε κάτοικοι της περιοχής ότι η Ρωσία την περίοδο 14-21, όταν σε εκείνη την περιοχή υπήρχαν 14.500 νεκροί λόγω των συγκρούσεων των καθημερινών, και αυτό μάλιστα με στοιχεία του ΟΑΣΕ, που είναι αμερόληπτος, που οτιδήποτε, επειδή την έχω διαβάσει την έκθεσή του, τεκμηριώνει με όνομα, επώνυμο, ημερομηνία και τόπο που σημειώθηκε ο νεκρός. Έλεγαν λοιπόν οι κάτοικοι του Ντονμπάς ότι επί τόσα χρόνια, από το 14 μέχρι 21, εμείς που είμαστε ρώσικος πληθυσμός, μας είχε πουλήσει η Ρωσία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας δούμε τις προτάσεις που κατέθεσε. Τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη δημοσιότητα και μάλιστα από δυτικά μέσα. Οι συζητήσεις για την ειρήνη που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2022. Εκεί λοιπόν η Ρωσία στις προτάσεις που κατέθεσε ζητούσε από τη μια μεριά να της περάσει οριστικά η Κριμαία, κάτι το οποίο το θεωρούμε αυτονόητο λόγω της εθνικής σύνθεσης του πληθυσμού, και από την άλλη μεριά ξέρετε τι έλεγε για τον Ντονμπάς, να παραμείνει στην Ουκρανία, δεχόταν δηλαδή Ρωσία να αφήσει στην Ουκρανία όλη την περιοχή του Ντονμπάς, αναγνωρίζοντάς της φυσικά ένα καθεστώς ενισχυμένης αυτονομίας, όπως είναι για παράδειγμα το Τιρόλο στα βόρεια σύνορα της Ιταλίας. Τα λέω αυτά όχι για να υπερασπιστώ τη Ρωσία, αλλά για να έχουμε συνείδηση για ποια πραγματικότητα μιλάμε σε αυτή την περιοχή. Ότι οι διαμάχες, το αίμα που χύθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχε ως σημείο αφετηρίας το γεγονός ότι αυτή η περιοχή είχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εθνική σύνθεση. Και η Ουκρανία αυτό το οποίο έκανε είναι να πυροδοτεί συνεχώς εντάσεις, προσπαθώντας να επιβάλλει έναν βίαιο, μια βίαιη ουκρανοποίηση όλης της Ουκρανίας. Και ας θυμηθούμε ότι ανέκαθεν αυτή η περιοχή μπορούσε να παραμείνει, να έχει ηρεμία, γιατί ο καθένας σεβόταν την εθνική προέλευση, την εθνική διαφορά που είχε με τον άλλο Γιώργο. Θέλω να μου πεις τις μέρες που μείνατε εκεί, η αίσθηση που αποκομίσατε για το μέτωπο της πολεμικής σύγκρουσης και με βάση αυτά που αρχίζουν πια και συζητιούνται στη Δύση. Αυτό που ακούσαμε και μας ξάφνιασε ήταν δηλαδή μια καινούργια πληροφορία που δεν μπορούσες να την έχεις εκτός πεδίου, και εδώ η λέξη πεδίο έχει ένα περιεχόμενο πιο κοντά στην κυριολεξία, είναι ότι τα χτυπήματα των Ουκρανών προς την από εδώ μεριά της γεωγραφίας είναι αψυχολόγητα, δηλαδή μας ήταν αυτό που θα λέγαμε εμείς με δικά μας λόγια βαρά στο γάμο του Καραγκιόζη, που αυτό δηλώνει ένα στρατό που είναι σε αποσύνθεση, έναν στρατό που είτε έχει χάσει τους έμπειρους, έχει χάσει τη συνέχεια στο εσωτερικό του, και κάνει τυφλά αψυχολόγητα χτυπήματα τα οποία δεν έχουν λογική. Αυτό μας το περιέγραφαν άνθρωποι της περιοχής, έμπειροι, οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια, δεκαετία, κοντεύουν να κλείσουν προσέχοντας, χωρίς να ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ξυπνήσουν, μπορούν να καταλάβουν κάθε φορά το ζητούμενο πίσω από κάθε πυραυλική επίθεση. Υπάρχει προφανώς από κάθε βομβαρδισμό. Υπάρχει προφανώς το ζητούμενο της τρομοκρατίας, της τιμωρίας κτλ. Μέσα στον Ντονέτσκ πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι έβλεπες πάρα πολύ συχνά ένα στα 10 κτίρια να είναι χτυπημένο, παρότι τα διόρθωναν τη μεθεπόμενη μέρα, και έβλεπες επίσης τα περισσότερα μαγαζιά να έχουν βάλει κόντρα πλακέ στις βιτρίνες τους ή να έχουν βάλει χαρτιά και ταινίες για να μην σπάνε τα τζάμια. Περάσαμε από χωριά και μάλιστα απογευματινές ώρες, στα οποία δεν υπήρχε κανένα φως, δεν φαινόταν για να με ακριβείς, κανένα φως αναμένο. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στα βράδια για λόγους ασφάλειας σε όλες αυτές τις πόλεις, λόγω του ότι πέφτει πολύ βόμβα τις νυχτερινές ώρες. Περιγράφω λοιπόν μια κατάσταση η οποία θεωρητικά η οποία δείχνει πως η γραμμή του μετώπου δεν είναι μόνο αυτή που φαίνεται. Οι Ουκρανοί χτυπάνε συνέχεια τα μετόπιστεν περιοχές στις οποίες έχει κριθεί ο πόλεμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμωρήσουν τους κατοίκους, Γιώργο. Και μάλιστα αυτό το οποίο κατ' επανάληψη ακούσαμε πάλι από
από Ρώσους και από κατοίκους του Ντονμπάς, που και αυτοί οι Ρώσοι θεωρούνται έτσι. Δεν είναι ούτε ρωσόφιλοι, ούτε ρωσόφωνοι, ούτε χριστιανοί ορθόδοξοι. Πρέπει να. Και εγώ δηλαδή είχα πάρα πολλές επιφυλάξεις μέχρι που μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ρώσοι δηλώνουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτό το οποίο βλέπουν είναι να τελειώνει ο πόλεμος. Εμείς είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Να τελειώνει ο πόλεμος. Προφανώς με αυτά που έχει καταλάβει η Ρωσία από τη μια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και από την άλλη, δηλαδή στην ουσία το Μάρμαρο αυτής της γεωπολιτικής φοδρής σύγκρουσης θα το πληρώσει η Ουκρανία με έναν τρόπο. Και όταν λέω Ουκρανία, εννοώ γεωγραφικά. Ακριβώς. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι εμείς ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί τις πρώτες ημέρες ή καλύτερα ώρες για το αν αξίζει τον κόπο, τον κίνδυνο να περπατάς σε υπαίθριους χώρους, μέχρι που είδαμε τους ντόπιους, πολλούς, ορισμένους ντόπιους, ειδικά την πιτσιρικαρία, να βγαίνει έξω, να επισκέπτεται τα καταστήματα τα οποία έχουν αλλάξει τα μπέλα, ήταν παλιά McDonald's και τώρα είναι McDon από τον ποταμό των Δνήπερο, έχουν πάρει την ονομασία τους, και τους λέγαμε, ρε παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει φόβος και τα λοιπά. Και η πιτσαρικαρία είχε ένα κλίμα ότι κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε τώρα για παιδιά 15 και 20 χρονών, έτσι. Εμείς με αυτόν τον τρόπο γεννηθήκαμε, δηλαδή το να ακούμε βόμβες να πέφτουν, οπότε καταλάβαινε ότι υπάρχει και μία ανοσία. Κυρίως όμως υπάρχει μία αισιοδοξία ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Και αυτό το έλεγαν και άνθρωποι που εμπλέκονται και άνθρωποι πολίτες καθημερινοί. Αυτό που διακρίνουν δηλαδή πια είναι ότι η Ουκρανία σαν να παίζει τα τελευταία της χαρτιά. Αυτό και εμείς βέβαια μπορούμε να το δούμε από την παρακολουθώντας τις συζητήσεις, όλα όσα γράφονται και ακούγονται. Είδαμε για παράδειγμα την Bild να λέει την προηγούμενη εβδομάδα πεντακάθαρα ότι το 2024 και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία θα σταματήσουν να παρέχουν στην Ουκρανία οπλισμό προκειμένου να την αναγκάσουν να συρθεί σε διαπραγματεύσεις. Εδώ βέβαια μπορεί ο καθένας να αναρωτηθεί για το προφανές. Καλά, ποιος τελικά είναι από πίσω αυτός ο οποίος συνεχώς πιέζει για να εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η Ουκρανία. Από τη Μόσχα περνώντας, τι εικόνα εισέπραξε από τους πολίτες, πώς βιώνουν αυτό τον πόλεμο? Είναι ένας πόλεμος που τον νιώθουν κοντά τους ή, όπως μας έχουν πει κάποιοι αναλυτές, λόγω και των τεράστιων αχανών εκτάσεων, είναι ένας πόλεμος που γίνεται στην περιοχή τους αλλά δεν τους αγγίζει? Είναι σαν να γίνεται σε άλλη χώρα ο πόλεμος. Δεν βλέπεις το παραμικρό τίποτε στα μαγαζιά της Ρωσίας, στον κόσμο, στην καθημερινή κίνηση, στα εστιατόρια, στα καφέ, στα πολυκαταστήματα, στα μόλ. Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται σε αυτή τη χώρα πόλεμος. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι πως ζει τις καλύτερες τις μέρες η Μόσχα, έτσι. Δηλαδή μην φανταστούμε κανένα λαό που πεινάει εξαθλειωμένος και τα λοιπά. Τελευταία φορά που είχα πάει για διακοπές ήταν πριν από 7 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Μόσχα με την Μόσχα του 2015. Και αυτό το οποίο έχει αλλάξει δηλαδή είναι πως μιλάμε για μια πόλη των 17 εκατομμυρίων. Τεράστια ανοικοδόμηση, ένα επιχειρηματικό district που παραπέμπει σε Μανχάταν και Σίτι, αυτοκίνητα καινούρια, είναι μερικά χαρακτηριστικά τέτοια δείγματα για να καταλάβεις αν υπάρχει σε μια πόλη φτώχεια ή δεν υπάρχει, και φυσικά κόσμο σε μαγαζιά, δηλαδή μια κανονικότατη συνθήκη ευρωπαϊκής ευημερίας που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από την Δυτική Ευρώπη. Καταλαβαίνεις τώρα εδώ ότι και οι κυρώσεις έπεσαν στο κενό, έτσι. Αυτό δηλαδή που αν περίμενε κάποιος οι κυρώσεις να οδηγήσουν σε φτωχοποίηση την Ρωσία, μάλλον δεν είχε μελετήσει καλά τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και την ικανότητα που έχει τόσο να κάνει υποκατάσταση των εισαγωγών, όσο και να ανοίξει τις πύλες της φαρδιά πλατιά σε Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες και να καλύψουν αμέσως ό,τι κενό δημιουργήθηκε στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Διάβασα μάλιστα πρόσφατα και το εξής, το οποίο είναι μια πάρα πλούδρια απώλεια των ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων, ότι με τον τρόπο που επιβλήθηκαν οδήγησαν
δεκάδες δισεκατομμύρια Ρώσων ολιγαρχών που ήταν επενδυμένα στην Δυτική Ευρώπη και στην ΣΥΠΑ να επιστρέψουν στη Ρωσία με αποτέλεσμα. Ενώ τους επέβαλαν κυρώσεις οι Δυτικοί για να τιμωρήσουν τη Ρωσία, το αποτέλεσμα ήταν τα λεφτά αυτά, ενώ ήταν τοποθετημένα σε ευρωπαϊκές και αμερικάνικες επιχειρήσεις, αγορές και τα λοιπά, να επιστρέψουν στη Ρωσία και να δώσουν μια μεγάλη όθηση στην οικονομία της. Άρα λες ότι οι ολιγάρχες τα βάλαν μέσα πάλι, να το πω έτσι. Ακριβώς. Σχηματικά. Εντάξει, αυτό φυσικά μπορεί κάποιος να πει και είναι σωστό ότι ελάχιστα μπορεί να ενδιαφέρει τους εργαζόμενους της Ρωσίας. Εννοείται. Που όπως και οι εργαζόμενοι της Ελλάδας, ελάχιστα πράγματα κερδίζουν από αυτό το πλούτο που μπορεί να υπάρχει γύρω τους, Γιώργο. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε και είναι μια νέα συζήτηση που ξεκινάει πάρα πολύ έντονα, κυρίως στις ΗΠΑ, είναι η απάντηση στο ερώτημα πού πάνε τα λεφτά που δόθηκαν τόσα χρόνια στην Ουκρανία, δύο χρόνια σχεδόν πια. Εδώ να πούμε ότι μιλάμε καταρχήν σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ για 68 δισεκατομμύρια δολάρια και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για 91 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ ας αναλογιστούμε τι τράβαγε καημένη η Ελλάδα και άλλες χώρες όταν ζητούσαν 5 το πολύ 10 δισεκατομμύρια δάνεια προκειμένου να καλύψουν τις δανειακές ανάγκες, να πληρώσουμε τις τράπεζες δηλαδή που μας είχαν δανείσει. Ας θυμηθούμε τι όρους επέβαλαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, την εποχή των μνημονίων. Ας κλείσουμε την παρένθεση λοιπόν. Η συζήτηση έχει ανάψει στις ΗΠΑ με αφορμή μια έρευνα που δημοσιεύτηκε μάλιστα στην Washington Post τον Νοέμβριο, η οποία έδειξε το εξής, το οποίο πολλοί υποπτευόμασταν, πλέον όμως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την εγκυρότητά του. Το 90% των χρημάτων που εγκρίθηκαν ως βοήθεια στην Ουκρανία έμεινε στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 90% των ποσών αυτών. Και υπό ποια μορφή έμεινε, ενισχύθηκε το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Η business τα όπλα. Σαφές. Ακριβώς. Λεωνίδα, πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί θα βγω εκτός χρόνου, θέλω να σε ρωτήσω αυτό εδώ που μου στέλνει και ο Νίκος από το Λονδίνο, αλλά και ο Γιάννης βλέπω εδώ από το Περιστέρι. Η ελληνικής καταγωγής προέλευσης κάτοικοι στην περιοχή που τους είδες και συζήτησες μαζί τους, τι λένε για τους Έλληνες εδώ? Ότι μας έχουν πουλήσει, ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ λένε αυτό ζητώντας τίποτα ανταλλάγματα, έτσι. Μην φανταστούμε ότι τίποτα ανθρώπους που να είναι και να περιμένουν από τη μαμά Ελλάδα να τους στείλει λεφτά ή βιβλία ή υλικό εξοπλισμό. Τα έχουν λύσει τα προβλήματα αυτά οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ζητάνε και μερικά πάρα πολύ απλά και στοιχειώδη, τα οποία το ελληνικό κράτος, αν δεν είχε παροπίδες και αν δεν ήταν δογματικό, έπρεπε να λειτουργήσει πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν διαβατήριο, δεν μπορούν να επισκεφτούν το προξενείο της Ελλάδας όπως το έκαναν αυτό μέχρι πριν τον πόλεμο, λόγω του ότι η Ελλάδα, όπως και όλο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θεωρεί ότι είναι ότι η Ρωσία κατέχει παράνομα αυτή την περιοχή του Ντονμπάς, δεν έχει προξενείο εκεί και τους λέει τραβάτε στο Κίεβο. Το να πας στο Κίεβο είναι μια υπόθεση υψηλού κόστους, μεγάλου κινδύνου και πολλών ημερών. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά τους λένε, εγώ σας τιμωρώ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση της Ελλάδας τιμωρεί τους Έλληνες ξεσπώντας επάνω τους, επειδή η περιοχή αυτή έχει περάσει πια στη Ρωσία και επειδή αυτός ο κόσμος πια αρχίζει να ξαναστείνει τη ζωή του σε αυτό το νέο Ντονμπάς το οποίο επισκεφτήκαμε. Και αντί η κυβέρνηση να τους διευκολύνει και να τους δώσει αυτά τα οποία υποχρεούται να δώσει ένα οποιοδήποτε κράτος, και μάλιστα ακούσαμε πως υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία λειτουργούν ευέλικτα, υπάρχουν και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης που έχουν πληθυσμό εκεί στην περιοχή, λοιπόν, που έχουν βρει ευέλικτους τρόπους χωρίς να το ανακοινώνουν δημόσια, χωρίς να κάνουν φιέστες και πανηγύρια, και βοηθούν τους λαούς τους, τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι προέρχονται από αυτή τη χώρα, να παίρνουν τη βίζα τους αμέσως, να έχουν ό,τι χαρτιά και εξυπηρετήσει διευκολύνσεις χρειάζονται από το προξενείο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τους κάνει τη ζωή δύσκολη αυτή τη στιγμή. Έχει επιλέξει αντί να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με καμάρι, με τιμή, χωρίς να ζητάνε τίποτα,
δηλώνουν περήφανοι για την ελληνική τους καταγωγή. Η ελληνική κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να τους απαγορεύει το δικαίωμα ακόμα και να επισκεφτούν την Ελλάδα, επειδή έχει καταστήσει τόσο δύσκολη υπόθεση τη βίζα, για παράδειγμα, που ουσιαστικά είναι αδύνατο για αυτούς τους ανθρώπους να την πάρουν. Ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς πάνε από τη Μαριούπολη με μία μέρα ταξίδι, όπως εσύ, στη Μόσχα, και εκεί ακόμη έχουν θέμα. Απρόσεξε, άμα πάρει στη Μόσχα, φυσικά. Το πρόβλημά τους είναι ότι να πάνε στο Κίεβο, γιατί αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση είναι πως εγώ θεωρώ αυτή την χώρα, αυτή την περιοχή, Ουκρανία. Και στην Ουκρανία. Μάλιστα. Άρα για να στη θεωρήσω πρέπει να πας Κίεβο, δεν έχει να πας Μόσχα. Μάλιστα. Όχι. Εάν είχες ρωσικό διαβατήριο, θα είχες άλλου τύπου προβλήματα να έρθεις στην Ελλάδα εξαιτίας των κυρώσεων που έχει επιβάλει. Και λες ότι άλλες χώρες. Μάλιστα. Λες άλλες χώρες της Νοτιού Ευρώπης έχουν βρει έναν τρόπο, ένα κανάλι. Ακριβώς. Μας το είπαν οι άνθρωποι, δηλαδή, πως υπάρχουν γειτονικές μας χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δείξει την ευελιξία που πάντα βρίσκουν αυτές οι χώρες να δείχνουν την ευελιξία. Και να εξυπηρετούν τους πολίτες τους, βάζοντας τους πολίτες τους πάνω από τις δεσμεύσεις τους σε διεθνείς οργανισμούς και ονόνοιτων. Για να καταλάβουμε τα εμπόδια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας περιέγραψε ο κύριος Μουράτοφ, ένας σπουδαίος διπλωμάτης που είναι αντιπρόεδρος της Κρυμαίας και μόνιμος αντιπρόσωπος της Κρυμαίας στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ότι λόγω των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία για την Κρυμαία, τα ρωσικά διαβατήρια που προέρχονται από την Κρυμαία, επειδή έχει τσεκάρει, έχει τυποποιήσει τον αριθμό που αφορά Κρυμαία, δεν τα δέχεται και τους επιβάλλει αυξημένες κυρώσεις. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν γότθοι και πάρα πολλές που θέλουν να επισκεφθούν τη Γερμανία και λέει, επειδή αυτός ο αριθμός σου είναι από την Κρυμαία, δεν σου επιτρέπω να πας στη Γερμανία. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις εθνότητες και με όλες τις περιοχές της Ρωσίας. Όχι μόνο με την Κρυμαία, όχι μόνο με τους γότθους. Από την μεριά των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιώργο. Πες μας κάτι τελευταίο, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Θα αναρτήσεις κάτι από αυτές τις καταγραφές? Έχουν ήδη αναρτηθεί 4 ρεπορτάζ και συνεντεύξεις και το διπορικό στο προσωπικό μου blog, Λεωνίδας Βατικιώτης. Στο WordPress είναι το προσωπικό. Λεωνίδας Βατικιώτης στο WordPress, επειδή ρωτούν πολλοί εδώ, εκεί θα μπορέσετε να δείτε και φωτογραφικό υλικό και πιο αναλυτικά. Όμως για μένα έχει μεγάλη αξία ότι ένας δικός μας συνάδελφος από την Ελλάδα πάει εκεί επί τόπου και επιτέλους ακούμε εντελώς διαφορετικά, ανεξάρτητα από το ποιο συμφωνεί ή διαφωνεί, αλλά από έναν άνθρωπο που πήγε εκεί, είδε, συζήτησε, κοιμήθηκε, έφαγε και άκουσε. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ τον Λεωνίδα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά, Λεωνίδα μου, καλημέρα. Καλή συνέχεια.